Χαίρομαι που συμμετέχω και σε αυτό που σου δίνω και εγώ. Πραγματικά οποιαδήποτε κινητοποίηση και όταν είναι δυνατόν η συμμετοχή να είναι μεγάλη τουλάχιστον των φορέων, σηματοδοτεί κάτι. Πραγματικά, ο νομός φλόρη μας αδικείται διαχρονικά. Είναι μια διαπίστωση που την έχουμε αναδείξει μέσα από το νέο φορέα που έχουμε δημιουργήσει στο Δίκτυο Ενεργειακό Μνήμα. Έχουμε επισημάνει τα σημεία που πρέπει να εξετάσει η κυβέρνηση και να αποδώσει το δίκαιο. Θέλω να σημειώσω το εξής. Δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής, η ελληνική δημοκρατία, η σημερινή δημοκρατία, δεν αποδίδει δίκαιο. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιοσύνη και το αυτονόητο. Και μας αναγκάζει εμάς τους πολίτες να μπαίνουμε σε δυνατικές κινητοποιήσεις. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή διεκδίκησης. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η περιοχή, και θα μιλήσω για τον άξονα, τον ελληνικό, προσφέρει τα μέγιστα εδώ και 60 έτη στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας. Αντί αυτού, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις το φέρσαν. Δεν αναγνώρισαν την προσφορά αυτή σε κανένα επίπεδο. Και μονίμως την περιοχή μας την είχαν στο περιθώριο. Ενώ ως περιοχή συμβάλλουμε σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην ανάπτυξη, δεν έγινε κανένα έργο ανάπτυξης την τελευταία 20ετία που πραγματικά στην υπόλοιπη Ελλάδα πολλές περιοχές αναμορφωθήκαν. Και έτσι μείναμε στο περιθώριο. Εάν πάρουμε συγκριτικά τις περιοχές με το τι προσφέρουν στην Ελλάδα, θα δείτε ότι τα ανταποδοτικά που τους παρέχονται είναι πολλαπλάσια. Είναι πλούσιες περιοχές. Και επειδή πρέπει να αναδεικνύουμε και να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε, θα σας πω δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα, το Δήμο Φιλής στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ένας Δήμος ήταν 2.000 κατοίκων στις παρυφές της Πάτυφας, με μηδενικές υποδομές. Σε μία δεκαετία έγινε ο πλουσιότερος Δήμος της Ευρώπης. Ξέρετε γιατί? Γιατί δέχτηκε σε μία περιοχή συγκεκριμένη, στα διοικητικά της όρια, υποδεχόταν τα σκουπίδια του Λεκανοπεδίου και γι' αυτά έπαιρνε ανταποδοτικά. Έπαιρνε τόσα ανταποδοτικά που τα χρήματα πραγματικά δεν ήξεραν πού να το τοποθετήσουν. Και τι προσέφεραν? Προσέφεραν ένα χώρο με μία οσμική μόνιση, την οποία την έλεγε. Ενώ εμείς εδώ τι κάνουμε? Μας ποτίζουν μέσω του περιβάλλοντος, και το λέω ευθαρσώς, τον καρκίνο, και κανείς δεν ομιλεί. Και αυτό συμβαίνει διαχρονικά. Ως δίκτυο εμείς, επειδή δεν υπάρχει από την επίσημη πολιτεία, για να σκεφτείτε πόσο δεν υπολογίζουν τις ζωές των ανθρώπων στην περιοχή μας, δεν υπάρχει μία επιδημιολογική μελέτη που κάποιος να πει αυτές τις επιπτώσεις έχει η περιοχή σας από την κρατική ανάπτυξη μέσω της ΔΕΗ. Εμείς σαν δίκτυο λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την επιδημιολογική μελέτη, έτσι να τεκμηριώσουμε ορισμένα πράγματα για να έχουμε επιχειρήματα να διεκδικήσουμε. Και αντί αυτού τι κάνουν, μας κατεργούν δομές. Τώρα στα παιδιά μας τα υποβαθμίζουν, τις δομές στο αμίγκο, είτε λέγεται ΙΚΑ, είτε ΟΤΕ, είτε ΔΟΗ, όλες κατεργούνται, γιατί μας αξιολογούν οριζόντια. Πρόσφατα τι ξέρετε, συνέβη στη Δημοβουλή. Σημαίνει το εξής. Υπήρχε έλλειμμα στο Ταμείο της Δεσμία. Η Δεσμία είναι μια υπηρεσία που χρηματοδοτεί τη ΣΑΠΑ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που βέβαια στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ λίγες, μηδενικές θα έλεγα. Φορολόγησε το λιγνίτι της Δυτικής Μακεδονίας 2 ευρώ την κιλοβατόρα, ίσον 60 εκατομμύρια ετησίως, για να τα προσφέρει πού? Στις περιοχές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από στην Εύβοια, στην Κρήτη και στα νησιά. Και όταν συναντηθήκαμε τον Υπουργό και του είπαμε, μα αυτό είναι αδικία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η απάντησή του ήταν αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κανείς να έρθει σε αντίλογο απέναντί μας. Έχουμε τόσο ισχυρά επιχειρήματα
που μπορούμε να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε πέρα από τις δυναμικές κινητοποιήσεις που εδώ, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά και εσάς, έχουν συμβεί και το αποτέλεσμα δεν είναι ορατό. Δεν εγγυάται ότι θα έρθει κάποιο αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να επιλέξουμε και άλλες δράσεις. Πρόσφατα, θα με επιτρέψει Δήμαρχε Φλόρινας να πω ότι πιθανώς από ταπεινότητα δεν το έπαιρνα, ο Δήμος Φλόρινας έχει γίνει μέλος στο σύγχρονο των Δημάρχων της Ευρώπης. Είναι ένας θεσμός καινούριος αλλά πολύ δυναμικός. Μπορούμε δηλαδή ανά πάσα στιγμή τα θέματα μας, τα οποία έχουν βάση, να τα φέρουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το θα το κάνουμε. Και αυτό γιατί το κάνουμε, διότι η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να μας ακούσει και δεν θέλει να μας δικαιώσει τα δίκαια έντελωτά μας. Για την οικονομία του χρόνου δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Έχουμε κάνει πλέον, έχουμε δημιουργήσει μια άλλη ρότα διεκδίκησης. Και βέβαια για τον ομό Φλόρινας μαζί με τον κύριο Κοσκόπουλο και τον κύριο Τσέπα έχουμε και μια ξεχωριστή διαδρομή από το δίκτυο. Διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες εδώ. Όλοι αισθανόμαστε στον ομό Φλόρινας ότι συγκριτικά με την Κοζάνη μας αδικούν. Και αυτό δεν μπορεί να πει κανείς, νομίζω δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Όπως είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό να παραδείξουμε έτσι ώστε για να διατραβώσουμε περισσότερο τα δίκαια αιτήματά μας. Πιστεύω εγώ στις δυναμικές κινητοποιήσεις, εξάλλου επιμένω και όπου βρεθώ λέω την εποχή διεκδίκησης, θα είμαστε δίπλα σας, το πλευρό σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να ξεφύγουμε και από τα εθνικά επίπεδα. Πρέπει να ξεφύγουμε και από τα εθνικά επίπεδα και σας λέω με βεβαιότητα ότι μπορεί να πάμε και στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και θα μας ακούσουν. Θα μας ακούσουν καλύτερα από τους θεσμικούς στην Ελλάδα. Είναι πιο προσεκτικοί και πιο ανθρώπινοι. Είναι πιο αλληλέγγυοι. Και αυτό το βίωσα πρόσφατα. Όταν πήγαμε και αναφερθήκαμε για συγκεκριμένα πράγματα και άμεσα ήταν η αντίδραση το σύμφωνο των Δημάρχων να μας δώσουν όποια βοήθεια θέλαμε στα κοινωνικά όργανα. Άρα λοιπόν πρέπει να πέρα τα εθνικά να προσφύγουμε και στα ευρωπαϊκά όργανα, όλοι οι φορείς, όλος ο νομός και να αναδείξουμε αυτά τα θέματα που υφίστανται την περιοχή μας. Όταν τους είπα ότι η περιοχή μας έχει το εξής οξύμορο, είμαστε, αναδεικνυόμαστε μία πλούσια περιοχή κατά κεφαλή εισόδημα και γι' αυτό λόγο είμαστε από στόχο 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία και έχουμε τους φτωχότερους Έλληνες. Δεν μπορούσα να το κατανοήσω και λογικά δεν μπορούσα να το κατανοήσω. Αντιλαμβανόσαστε λοιπόν ότι πρέπει πάντοτε να ιεραρχούμε και να εξετάζουμε πόσο εφικτό, ρεαλιστικό και πραγματοποιήσουμε αυτό που ζητούμε και να, ανάλογα να δημιουργούμε αυτές τις δράσεις έτσι να μην απογοητευόμαστε εμείς και οι πολίτες που σίγουρα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ποιες είναι αυτές? Μην περιμένουν οι πολίτες από τους θεσμικούς παράγοντες να λυθούν τα προβλήματά τους. Αυτό που είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, πρέπει όλοι να βγούμε στους δρόμους. Όλοι να διεκδικήσουμε. Μην περιμένουμε μέσα από μια καφετέρια, από το σαλόνι μας, κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι για μας. Σίγουρα δεν θα πετύχουμε τίποτα. Πρόσφατα έφερα το θέμα του τρένου σε επίπεδο αμυντέρου και αποδείξαμε ότι δεν είναι ζημιογόνωση γραμμή, διότι τι κάνανε οι κύριοι? Φέρανε να καταργήσουν την επιβατική γραμμή, αλλά να κρατήσουν την εμπορική. Και όταν τους ζήτησαν να συμψηφιστούν τα έσοδα εμπορικής, διότι μία γραμμή, να προσθεθούν τα έσοδα της εμπορικής και της επιβατικής, αλλού την βάζανε. Όταν ζήτησαν να κλείσουμε την εμπορική γραμμή, έτσι να ασκήσουμε μία πίεση στην ΕΡΟΣΕ, με λύπης μου λέω, ήταν μόλις 2-3 πολίτες. Άρα, πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες, να δώσουμε το μήνυμα αυτό στους πολίτες. Η συγκέντρωση αυτή διαμαρτυρίας που θα λάβει χώρα στην πλατεία, 2 του μηνός, να κινητοποιηθούν όλοι, γιατί μόνο τότε πιθανώς κάποιο μήνυμα θα στείλουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε κάτι και το λέω ευχαριστώ. Αλλά πρέπει να γίνει. Και για αυτήν την συγκέντρωση θα είμαστε, όπως σας είπα, και θα τη στηρίξουμε μόλις την άνθρωση. Σας ευχαριστώ.